Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη τηλεοπτική περίοδο εδώ στην εκπομπή Διάλογη στην τηλεόραση Best. Κάνουμε πρεμιέρα για μία ακόμη σεζόν και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα σε αυτή την πρώτη εκπομπή με πολιτική χρειά, όπως είναι φυσιολογικό, στην αύρα ενός ανασχηματισμού, λίγο πολύ, τον βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Κωνσταντινιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή αρχή. Ίσως είναι, πιστεύω, η παλαιότερη εκπομπή σε περιφερειακό επίπεδο καναλιών, όπως γνωρίζω. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και να είναι όσο το δυνατόν πολλές ημέρες που να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, το ελπίζουμε για να υπάρχει και τηλεοπτικό μέλλον ουσιαστικά και εργασία, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το θίξουμε και στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω με αυτήν την σκιά του ανασχηματισμού. Σε τι ωφελεί ένας ανασχηματισμός? Να το ξεκινήσω με αυτήν την ερώτηση. Και το λέω αυτό γιατί θα έλεγε κανείς ότι οι αλλαγές, όποτε γίνονται, φαίνουν και μια ομολογία αποτυχίας, ότι κάτι δεν πήγε καλά. Ακούστε, κύριε Κανελόπουλε. Στο πρώτο υπουργικό, το τελευταίο υπουργικό σχήμα που είχαν μπει οι συγκεκριμένοι υπουργοί, να σας θυμίσω ότι ο πρωθυπουργός χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πει ότι δεν είναι κανένας μόνιμος στην υπουργική καρέκλα. Όλοι θα κριθούν δια του έργου τους σε ένα χρονικό διάστημα, χωρίς να πιέζονται καταστάσεις. Το χρονικό διάστημα ήταν μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει. Ο Πρωθυπουργός κρίνει αν ήταν αποτελεσματική ή πόσο αποτελεσματική ήταν, γιατί μπορεί να έχουν την καλή πρόθεση, αλλά κάτι να μην κολλάει. Είναι σαν την εντεκάδα την ποδοσφαιρική. Δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης που βγαίνει αλλαγή δεν είναι καλός. Σημαίνει ότι μπορεί να μην ήταν στη μέρα του ή να μην είναι το σχέδιο της ομάδας έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός. Να έχει τις καλές προθέσεις. Αυτό πρέπει να γίνει για μένα. Και η σύμπνοια της εμπειρίας και των νέων μυαλών πρέπει να διοχετεύσει αυτή την κυβέρνηση. Ο συνδυασμός αυτών της εμπειρίας και των νέων μυαλών, των νέων ηλικιακά μυαλών, ώστε να υπάρχει μια κομπόστα, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Οι ανασχηματισμοί της κυβέρνησης γίνονται κατ' εμέ, και πιστεύω και κατά τον Αλέξη τον Τσίπρα, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί η κυβέρνηση ως τα προβλήματα των πολιτών. Είναι αυτό το ζήτημα ή μήπως είναι να αλλάξει και η ατζέντα, γιατί το τελευταίο διάστημα βρεθήκαμε σε μια και βρέθηκε η κυβέρνηση κυρίαρχα σε μια δίνη γύρω από τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το συνταξιοδοτικό, που έχουν να κάνουν με άλλες καταστάσεις, με το τηλεοπτικό τοπίο, και έπρεπε να αλλάξει κάπως η ατζέντα. Η ατζέντα δεν ήταν ο ανασχηματισμός, ήταν σχεδιασμένος να γίνει πολύ νωρίτερα από την απόφαση του ΣΤΕ, παραδείγματος χάρη. Απλώς άργησε κιόλας τα λόγω των αυτών των συγκυριών. Οπότε ήταν προαποφασισμένο, είχε δώσει το χρονικό διάστημα, αν θυμόσαστε καλά, με τα πρώτα υπουργεία που είχαν υπογράψει υπουργοί, ότι σε ένα μικρό, ένα εξάμηνο, 7 μήνες, είχε δώσει περιθώρια το καλοκαίρι και μετά ότι κάποια στιγμή θα γινόταν. Ωστόσο, εξελίσσεται μια διαπραγμάτευση, την οποία φαντάζομαι ότι πρέπει να αντιλαμβάνει υπόψη της και η κυβέρνηση. Μεσούς της διαπραγμάτευσης και μιας αξιολόγησης που εκκρεμεί, δεν είναι λίγο επικίνδυνο να αλλάξουν? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί τα χαρτοφυλάκια, όταν μιλάει κάποιος άνθρωπος με την Τρόικα ή με τους θεσμούς ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται εδώ και 5-6 μήνες για να βγει το αποτέλεσμα, ασφαλώς θα είναι πολύ δύσκολο επόμενος όταν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο, θα είναι. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι ο Πρωθυπουργός το έχει θέσει βασικό στόχο, ώστε αν αλλάξει συγκεκριμένα πρόσωπα από αυτούς που μιλάνε με τους θεσμούς, να υπάρχει συνέχεια στην ίδια υπάρχουσα πολιτική, που πρέπει να τελειώσει και η δεύτερη αξιολόγηση. Μιλήσατε νωρίτερα για το μείγμα εμπειρίας αλλά και νέων προσώπων. Το θέμα είναι ότι ακούγονται και πολλά εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα όμως. Πώς αυτά έρχονται να κολλήσουν στην όποια κυβερνητική ταυτότητα και τον ανασχηματισμό? Εγώ πιστεύω, έτσι προσωπικά, που όσο γνωρίζω τον πρωθυπουργό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι λέει από όσα λένε να μην να ακούς τίποτα και από όσα κάνουν να πιστεύεις τα μισά. Θα δείτε εκπλήξεις. Θα δείτε εκπλήξεις. Δεν τον ενδιαφέρουν τι, πού και γιατί είναι ο καθένας. Δεν θα κοιτάξει το κόστος του κόμματος που έχουν κάνει αγώνες οι άνθρωποι, ή το κόστος βασικότερα του τύπου, το τι θα πούνε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο τύπος τη δεδομένη από τα μεγάλα συστημικά μέσα μας χτυπάει.
θα κοιτάξει να είναι αυτοί οι άνθρωποι όσο πιο αποτελεσματικοί γίνονται στο έργο τους. Ναι, ουσιαστικά όμως υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, σωστά το κόμμα. Και το κόμμα πολλές φορές αντιδρά σε αυτά τα, να το πω έτσι, ανοίγματα που κάνει ο Πρωθυπουργός ή κάποιες κινήσεις που είναι εκτός, να το πω έτσι, του στενού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα είναι το κόμμα, πρέπει να συνδυάζεται με την κυβέρνηση. Στο τελευταίο συνέδριο που έγινε, της παθογένειας, γιατί όλοι οι οικογένειες έχουν παθογένειες, γιατί πέρασε και μια μεταβατική κατάσταση το ΣΥΡΙΖΑ που ένα 40% των στελεχών της πήγε σε άλλα κόμματα, στη ΛΑΕ και στο καινούργιο κόμμα της ζωής του Κωνσταντοπούλου. Στελεχώνεται, θέλουμε να αλλάξουμε, να γίνει πιο ρεαλιστικό το κόμμα μας, ώστε να έχει ουσία. Πέρα από τη θεωρία πρέπει να υπάρχει ο ρεαλισμός και η πράξη. Εκεί είχαμε μία παθογένεια, το πιστεύω, και αυτό ο Πρωθυπουργός θέλει να το διορθώσει. Και στο τελευταίο συνέδριο πιστεύω το διόρθωσε. Μάλιστα. Εγώ θα έρθω, επειδή το θίξατε λίγο στο θέμα του συνεδρίου, και εκεί θυμόμαστε και γνωρίζουμε ότι ακυρώθηκε η δική σας υποψηφιότητα για το λόγο ότι δεν είστε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει σχολιαστεί. Θα γίνετε μέλος? Δεν είναι το θέμα αν θα γίνει μέλος ο Κωνσταντινέας, ο Πέτρος, ή δεν γίνει μέλος. Να ξέρετε ότι οι ταυτότητες δεν κάνουν τους ανθρώπους. Οι ανθρώποι δημιουργούν ταυτότητες, και τις εξετάσεις μου τις έχω δώσει σε δύσκολες περιόδους για, με οποιοδήποτε κόστος για τη χώρα μας και την κυβέρνησή μας. Και άλλοι είχαν ταυτότητες και φύγανε από τα παράθυρα, και αυτοί που δεν είχαν ταυτότητες ήταν εκεί, αναλάβανε το κόστος και συνεχίζουν ώστε να είναι εκεί. Αν εγώ ήμουν κυβερνητικός, εγώ έχω μια συμφωνία κυρίων με τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό, πιστεύω σε αυτό το πρόσωπο, μέχρι αποδείξεις του εναντίον σε αυτή τη χώρα, τον εμπιστεύω για τις ιδέες του και σε πολλά ζητήματα προσωπικά που μπορεί να έχουμε συζητήσει, και θα τον στηρίζω και για τα στελέχη του κόμματός του και για το, και την κυβέρνηση όσο πάει αυτό. Θέλω να σας πω ότι στην πρώτη κοινοβουλευτική, τις παθογένειες που μπορεί να έχει το κόμμα της είχε δει ο Πέτρος Κωνσταντινάς. Ξέρετε, ο Πέτρος Κωνσταντινάς δεν ήταν πολιτικοποιημένο άνθρωπος, είχε άποψη για την πολιτική, αλλά πολιτικοποιημένος δεν ήμουν πουθενά. Εγώ πίστεψα στις ηθικές αξίες του Αλέξη του Τσίπρα, και γι' αυτό μπήκα στα ψηφοδέλτια που και το ίδιο το κόμμα εδώ τιμητικό με έβαλε μέσα στα ψηφοδέλτια του. Ναι, αλλά μετά από 2 χρόνια συμπόρευση, ουσιαστικά πόσο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αισθάνεστε πλέον σήμερα? Αισθάνομαι διπλά ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι παθογένειες του κόμματος, να ξέρετε, έχουν φύγει. Και οι παθογένειες ήταν οι άνθρωποι που πουλήσανε το ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλα στελέχη. Όπως καταλάβατε, πήγανε σε άλλη παράταξη, δημιουργήσαν δικιά τους παράταξη, μπορεί να είναι διαφορετικές πολιτικές καταστάσεις. Λόγω αυτών των ανθρώπων δεν έγινε ο Κωνσταντινέας ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω της παθογένειας που έβλεπα. Αυτή ήταν η εισαγή. Δεν μπορούσα να συνεργαστώ εγώ κομματικά με ανθρώπους που είχαν διαφορετική φιλοσοφία ως προς τη διακυβέρνηση του κράτους. Και το παράδειγμα, και ξέρετε, τότε ήμουν και γραφικός στο κόμμα και μου λέγανε, γιατί το λες αυτό με τους συντρόφους και όλα αυτά τα... Και τους έλεγα, εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους, και θα δείτε ότι κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα λακίσουν από τα παράθυρα, όπως και έγινε. Οπότε τώρα είμαι 10 φορές ΣΥΡΙΖΑ. Και να ξέρετε και κάτι, οι άνθρωποι κάνουν την πολιτική και όχι πολιτική τους ανθρώπους. Να ξέρετε κάτι, ο Κωνσταντινέας, όσο υπάρχει συμφωνία κυρίων δια του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα, θα είναι 10 φορές ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι θα ήταν εάν είχε ταυτότητα. Δεν μετράνε οι ταυτότητες, μετράνε οι πράξεις των ανθρώπων. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν ταυτότητες σε πολλά πολιτικά κόμματα και κοιτάνε την ιστεροφημία τους, ώστε ξεχνάνε από πού ξεκινήσανε και πού φτάσανε. Εγώ δεν ξεχνάω από πού ξεκίνησα. Εγώ πιστεύω στην κυβέρνηση αυτή ότι μπορεί με αυτές τις δυνατότητες που έχει να κάνει κάτι για τον τόπο του. Αν διαψευστώ, να σηκωθώ να φύγω. Να φύγω αύριο το πρωί. Να μην με βγάλουν οι μεσίνοι πολίτες. Εμένα
μου δείξανε εμπιστοσύνη για τις ψήφους τους. Αν είμαι ανίκανος να φύγω, γιατί δύο είναι τα στοιχεία που ψηφίζουν οι πολίτες πλέον σε αυτή την κοινωνία, κύριε Κανελόπουλε. Είναι το πρώτο, είναι το ηθικό στοιχείο, και το δεύτερο είναι η αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Εάν για το ηθικό πιστεύω ότι ναι. Πόσο αποτελεσματικός πλέον μπορώ να είμαι και να βοηθήσω τον τόπο μου και όλη την Ελλάδα για τις θέσεις μου, στις αρμοδιότητές μου. Αυτό θα κρίνει ο κόσμος. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αν έχει ταυτότητα ο Κωνσταντινέας ή δεν έχει ταυτότητα. Αυτό είναι το τελευταίο μπροστά στα προβλήματα του κόσμου που τον απασχολεί. Και το λέω γενικότερα. Και μια τελευταία λέξη. Να. Οι άνθρωποι κάνουν την πολιτική και όχι η πολιτική τους ανθρώπους. Μου μιλήσατε νωρίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τις παθογένειες. Έχει καταφέρει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και το τελευταίο συνέδριο να γίνει ένα ομοιογενές κόμμα, ή ακόμα υπάρχουν μέσα τάσεις και γραμμές? Οι τάσεις δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακές. Τάσεις έχει και η Νέα Δημοκρατία. Έχει τους Καραμαλικούς, έχει τους Σαμαρικούς, έχει τους Μητσοτακικούς. Οι προτάσεις των ανθρώπων και οι τάσεις, τις ιδέες τους, δεν είναι κακό να υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι επειδή έχουμε δημοκρατία και υπάρχει πλειοψηφικότητα σε κάθε ένα, πρέπει να μιλάνε τα πλειοψηφικά μέλη. Οι τάσεις δεν είναι απαραίτητα κακό να υπάρχουν πολλές γνώμες. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνουν μια απόφαση, να διοχετεύεται αυτή η απόφαση και στην κυβέρνηση και στην κοινωνία. Να σας πω κάτι. Δεν είχαμε λαϊκό αίρισμα από πολλούς κομματάρχηδες που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μας. Τα γραφεία μας, όπως ξέρετε τα παλιά, ήταν σε μια οδό που είναι η νεολαία, πίνει τον καφέ τους και έτσι. Για μέρα τους είπα το πιο απλό. Εδώ είναι το μέλλον από κάτω, με πολλούς αγώνες οι άνθρωποι αυτοί και αγωνιστές. Από κάτω ξέρετε ποιος έχει την καφετέρια. Έτσι πρέπει να γίνει το κόμμα. Να είναι μαζί με την κοινωνία και όχι να είναι σε απόσταση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Χωρίς λαϊκισμό. Να είμαστε λαϊκοί, να μην είμαστε λαϊκιστές και τα ισοπεδώνουμε μόνο. Και να είμαστε ρεαλιστές. Σήμερα το κόμμα είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Δέχεται αυτές τις προτάσεις. Ακούει τα ρεθίσματα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και ό,τι παθογένειες υπάρχουν και στις καλύτερες οικογένειες υπάρχουν παθογένειες. Δεν είμαστε αγγελικά πλασμένοι. Στο σόι μου, στο σόι σας, σε οποιοδήποτε σόι, σε μια οικογένεια πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο έδωσε τις βάσεις ώστε να γίνει ομοιογενές το κόμμα και να παίρνονται συλλογικές αποφάσεις και όχι ατομικές αποφάσεις. Και αυτό είναι, βγήκαμε πολύ κερδισμένοι από το δεύτερο συνέδριο. Δεν είχε καμία σχέση από το πρώτο συνέδριο. Και βάλαμε στόχους για το τι θέλει να κάνει το κόμμα προς την κοινωνία. Και όχι αερολογίες. Ναι. Η πορεία όμως του κόμματος μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει προς την κοινωνία? Και σας ρωτάω αυτό. Αυτό γιατί είναι το μεγάλο στοίχημα. Ναι. Και για να δούμε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Εκ του αποτελέσματος, και γι' αυτό κάνει ένα άνοιγμα το κόμμα. Κάνει ένα άνοιγμα. Με ανθρώπους που θέλει να είναι μέσα στην κοινωνία. Όχι να είναι μόνο θεωρητικοί, όλοι χρειάζονται. Να είναι πρακτικοί άνθρωποι και να, πώς να σας το πω, να έχουν τα ένσημα που λέμε εμείς στη λαϊκή. Άρα χρειάζεται ουσιαστικά και μια, θα το πω έτσι, αλλαγή και σε δυναμικό. Εννοείται, εννοείται. Άμα δεν έχεις καλούς παίκτες, κάνεις μεταγραφές. Κρατάς τα καλά στοιχεία που έχεις και διώνεις τους κακούς παίκτες. Μεταγραφές από, όχι από άλλους πολιτικούς χώρους, δεν φαντάζομαι θα ανοίξει τόσο πολύ τα φτερά το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλάβατε, το ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει προς το σοσιαλισμό. Έχει καλεστεί ο Πρωθυπουργός στα συνέδρια του σοσιαλισμού. Είναι μια αριστερή σοσιαλιστική παράταξη. Ο σοσιαλισμός, όχι ο σοσιαλισμός του Πασόκ που ξέραμε, που είναι δώσε και μένα μπάρμπα. Θα σας ρωτούσα αμέσως μετά. Δώσε και μένα μπάρμπα. Ναι, πόσο Πασόκ είναι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ναι. Ο σοσιαλισμός ο σωστός, που ευαισθητοποιείται στα θέματα των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, είναι καλός. Ο σοσιαλισμός που συμφεροποιείται, που έχει συμφέροντα στα μεγάλα στρώματα, δεν είναι κακός. Και το τελευταίο κόμμα, αν ξεκινήσουμε και πούμε ότι το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, ξεκίνησε με άλλες αρχές και πήγε σε άλλες αρχές και έφτασε να κάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για τους δικούς της λόγους, ακόμα και το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι στη μέση. Υπάρχει ο κύριος Βενιζέλος που συγκλίνει με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι σοσιαλιστικό κόμμα ουσιαστικά, και υπάρχει και η κυρία Γεννηματά που προσπαθεί να αντέξει και να κρατήσει το κόμμα της.
με τους ελάχιστους βουλευτές της. Είναι διαλυμένο, το αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει χωριστεί σε τρεις τάσεις. Τρεις τάσεις, Καραμαλική, έχουν μια στάση απαξίας του νεοφιλελεύθερων καταστάσεων. Είναι απαξιώνει τις νεοφιλελεύθερες καταστάσεις και υπάρχουν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μέσα που δεν τους μπορούν οι Καραμαλικοί. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Κάθε κόμμα έχει τις παθογένειές της. Εμείς όλες αυτές τις τάσεις που σωστά υπήρχαν, προσπαθήσαμε να τις συγκεντρώσουμε, να απομονώσουμε αυτά τα στοιχεία που δώσανε τις εξετάσεις μου σε κρίσιμες στιγμές για την Ελλάδα, για τις κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως βλέπετε, συγκεντρώνονται όλα ως προς μια συλλογική απόφαση, ώστε το κόμμα να βοηθάει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση να βοηθάει τον κόμμα δια του λαϊκού της ερίσματος. Σας ρώτησα πόσο Πασόκ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Είναι Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δηλαδή. Όχι, δεν είναι Πασόκ το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι Πασόκ. Δεν είναι Πασόκ το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε Πασόκ. Και να ξέρετε κάτι, και αυτή είναι προσωπική μου γνώμη. Σε κάθε χώρο υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Είτε λέγονται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται Πασόκ, είτε λέγεται Ποτάμι, είτε υπάρχουν αξίες ανθρώπων. Αν αυτές τις αξίες είναι τα κόμματά τους, τις απομονώνουν επίτηδες, φταίει το κόμμα τους. Αυτές τις αξίες των κάθε κομμάτων πρέπει να τις εκμεταλλευτεί μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα αυτών των ανθρώπων θα κρίνει ο ελληνικός λαός, αν έπρεπε να γίνει έτσι. Πάω λίγο στο αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ και κρατάω, όπως είπατε νωρίτερα, μιλήσατε για στοιχήματα και εγώ θα πω ότι το στοίχημα για εσάς ήταν πρώτη φορά αριστερά, ήταν και το σύνθημα και ο Μπίχης μπήκε πολύ ψηλά. Ισχύει αυτό το σύνθημα, είναι αποδοτικό, έχει δώσει αυτό που θα έπρεπε 2 χρόνια τώρα. Τι θεωρούμε δεξιά και τι θεωρούμε αριστερά και τι θεωρούμε κέντρο. Να το πάμε λίγο φιλοσοφικά. Αριστερά είναι ότι κοιτάει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα με τις δυνατότητες που έχει και δεξιά έχει ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτή η δεξιά που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Η γνώμη στο ασφαλιστικό του κύριου Μητσοτάκη ήταν ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή οριζόντιο και κάθετο κόψιμο, όχι ένα 15% των επικουρικών, των μισθών και των συντάξεων, και η φιλοσοφία εμάς σε αυτό τον κυκαιώνα των 30 χρόνων ήταν να κοιτάξουμε τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Εμάς δεν ήταν οι απολύσεις, ήταν οι προσλήψεις, όχι οι προσλήψεις, οι ρουσφετικές, καταλάβατε τι σας λέω, γιατί υπάρχει μια αλλίωση από τα μεγάλα συστημικά κανάλια. Οι προσλήψεις των νοσηλευτών, διαφωνεί κανένας για τις προσλήψεις των νοσηλευτών, όταν ένας νοσηλευτής στον Ευαγγελισμό είναι για 15 άτομα, όταν δεν υπάρχουν γιατροί. Ότι εδώ, και αυτό που αντιτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι το γεγονός ότι κοιτάτε περισσότερο τον δημόσιο τομέα, στοχεύοντας στο να δημιουργήσετε πελατειακό δυναμικό στο δημόσιο τομέα. Μα ποιος μιλάει για το δημόσιο τομέα, όταν τα 30 χρόνια που διακυβερνούσαν Πασό και Νέα Δημοκρατία, αυτοί τους βάλανε μέσα. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ στην κυβέρνηση να τους βάλουμε. Εκεί γινόντουσαν τα ρουσφέτια, εκεί ήταν το μπες και βάλε και εμένα μπάρμπα, εκεί γινότανε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πορεύτηκαν και ήταν στην εξουσία όλα αυτά τα κόμματα, χωρίς ΑΣΕΠ, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς τίποτα. Έρχονται αυτοί οι κύριοι να πούνε ότι μεγαλώσαν το δημόσιο όταν οι ίδιοι τους βάλανε. Και μετά, αναγκαστικά λόγω της οικονομικής κρίσης, αυτούς τους ανθρώπους που δεν φταίνε τίποτα, μια δουλειά ζητάγανε, τους βγάζανε σε μια νύχτα με ένα νομοσχέδιο έξω, τους πετάγανε στα σπίτια τους, χωρίς να φτάσουμε στο σημείο οικογένειες να μην μπορούν να έχουν τα προστοζήν στο σπίτι τους, είχαν μια δουλειά. Όλα αυτά, όλα αυτά που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα έκαναν αυτοί. Αυτοί μεγαλώσαν το δημόσιο. Και δεν ήταν κακό να μεγαλώσουν το δημόσιο με την έννοια, μιλάνε για αξιολόγηση. Πότε αξιολογήσαν οι συγκεκριμένοι κύριοι το δημόσιο, όταν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο δημόσιο χωρίς να έχουν τελειώσει το δημοτικό. Και δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, μια δουλειά πέρανε. Πότε αξιολογήσανε μια φορά στη μηχανογράφηση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, όταν βάζανε επίτηδες υπάλληλους τρεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα
Ενώ μπορούσε να γίνει με μία απλή ψηφιοποίηση για να μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις εργασίας, να δικαιολογούν τις θέσεις για να βάζουν τα δικά τους άτομα. Επαναλαμβάνω, η πρώτη φορά αριστερά τι άλλαξε όμως? Η πρώτη φορά αριστερά, αγαπητέ κύριε Κανελόπουλε, θα το θέσω μεταφορικά στον κόσμο. Ας πούμε ότι ο ασθενής ήταν το κράτος. Ήταν ένας υγιής άνθρωπος. Αυτός ο υγιής άνθρωπος 30 χρόνια παθογένειων το δώσε και εμένα μπάρμπα. Ο δανεισμός του κράτους. Αυτό το αλαλούμ που υπήρχε έφτασε, ήταν αυτή η φούσκα με τους συγκεκριμένους κύριους, ας πούμε τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, φτάσανε τον ασθενή, έναν υγιή άνθρωπο, το κράτος, να τον εφέρουν διασωληνωμένο. Ήρθε ένας καινούριος γιατρός. Μέρισμα στην κοινωνία. Θέλω να πούμε ότι ήρθε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είχε κάθε δυνατότητα και κάθε καλή πρόθεση. Γιατί σκέφτονται όλοι τις 25 Γενάρη. Και τι είπε? Εγώ θέλω τον ασθενή να τον κάνω να περπατήσει. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Και ξέρετε σε ποιο σημείο φτάσαμε το προπέρσινο καλοκαίρι? Φτάσαμε στο σημείο 0. Αυτό που είπε προεκλογικά τις 25 Γενάρη το πολέμησε. Και όταν κατάφερε με αυτή τη συμφωνία, τα χαμηλά πλεονάσματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε πίσω. Εγώ θα έρθω σε αυτά σε λίγο. Ναι. Αν είναι καλύτερη ή χειρότερη, και μπήκαμε στο ρεαλισμό, είπε, εγώ αυτά κατάφερα στον ελληνικό λαό, αυτά κατάφερα και θέλω ψήφο εμπιστοσύνης. Και ξανά έκανε εκλογές. Δεν κάθισε στην εξουσία. 20 Σεπτέμβρη γίνανε εκλογές πάλι. Η Ελλάδα ήταν μέσα σε ένα μνημόνιο, το τρίτο. Αλλά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης για την πρόθεσή του. Και στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Θα πει κάποιος που όμως πως η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούσαν με αυτό το μνημόνιο. Δεν θέλαν να φέρναν αυτή τη συμφωνία. Συμφωνώ και εγώ μαζί. Δεν ήταν και αυτό το ερώτημα του δημοψηφίσματος τελικά. Το όχι ήταν η τιμιγορία του ελληνικού λαού και το θυμόμαστε πολύ καλά. Δεν ήθελε αυτή τη συμφωνία. Όμως εφαρμόζει ένα μνημόνιο και ένα σκληρό μνημόνιο. Ακούστε να σας πω, το πόσο σκληρό η συμφωνία, αν θέλουμε να συζητήσουμε τη συμφωνία, είναι εμπροστοβαρής. Έκανε ένα συμβιβασμό. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Τώρα που ακούνε οι πολίτες θα μου πει, τι μου λέει ο Κωνσταντινέας, δεν με απασχολεί, έχω γκομαχήσει. Να ξέρετε κάτι, πέρα από την οικονομική κρίση που έχουν οι Έλληνες, που είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, η ηθική κρίση και η κρίση παιδείας που δημιουργούν πολλά συστήματα, κακά συστήματα στην Ελλάδα, είναι μεγαλύτερη. Ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης που δεν έχει τη σωστή πληροφόρηση, κύριε Κανελόπουλο, να τους τσουβαλιάζει όλους εκεί. Και βέβαια δεν συμφωνούμε με ένα τρίτο μνημόνιο και το είπαμε ανοιχτά. Ήτανε μία σύμβαση. Αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις παθογένειες. Πρέπει να κοιτάξουμε τους λόγους που ήρθε η Ελλάδα. Των 30 χρόνων. Ναι. Εμείς τι κάναμε μετά το μνημόνιο? Εσωτερικές ευθύνες υπάρχουν. Μισό λεπτό, πριν πάμε στο μνημόνιο. Εσωτερικές ευθύνες υπάρχουν για το γεγονός ότι 7 μήνες διαπραγματευόσασταν τότε. Υπήρχε ένα περιθώριο διαπραγμάτευση το οποίο φάνηκε ότι δεν είχε και την απαραίτητη επιτυχία στην κατάληξη των πραγμάτων. Να πούμε το αποτέλεσμα. Γιατί αν ήταν 7 μήνες διαπραγμάτευση, αν ήταν σωστό ή λάθος, θα πούμε το αποτέλεσμα. Η συμφωνία που είχαν οι προηγούμενοι ήταν να κλείσουν την αξιολόγηση και μιλάω την κυβέρνηση του Σαμαρά. Το περίφημο email Χαρδούβελη. Να πούμε τη συμφωνία. Δεν έκλεινε η αξιολόγηση, όχι γιατί δεν άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Προέδρου της Δημοκρατίας έτσι όπως είναι, το success story. Εγώ να πιστέψω ότι ήταν 2 δισεκατομμύρια το email Χαρδούβελη. Και να το δεχόντουσαν οι ξένοι. Η αξιολόγηση, κύριε Κανελόπουλε, που δεν το έχει πει κανένας, δεν έκλεισε για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τόλμαγε να πειράξει το ασφαλιστικό που το ζητάγανε οι θεσμοί. Δεν τόλμαγε να το ακουμπήσει το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό στην Ελλάδα είχε πέσει. Τολμήσαμε εμείς με αυτό το κόστος που έχουμε. Η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης ήταν στα πλεονάσματα. Φέτος είχαμε 3,5% πλεονάσμα. Εάν βάλουμε τα πλεονάσματα μέχρι το 18 που είχε κλείσει η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι κοντά στα 90 δις.
εκ του αποτελέσματος, εκ του αποτελέσματος λέω, έχουμε 90 δις λιγότερα. Αυτά γίνανε, όχι γιατί πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε yes sir, πήγαμε γιατί διαπραγματευτήκαμε. Γιατί ο λαός που μας έβγαλε, yeah, μας είπε μην πάτε και πείτε yes sir. Συμφωνείτε δηλαδή με τις διαπραγματεύσεις του κ. Βαρουφάκη? Εγώ δεν συμφωνώ με τις διαπραγματεύσεις του κύριου Βαρουφάκη. Συμφωνώ, ακούστε μην το ονοματίζουμε. Δεν το προσπαθώ. Λάθη αλλά... γίνανε, γινόντουσαν και θα γίνονται. Και το λέω εγώ. Γιατί νωρίτερα μιλήσατε για στελέχη που πουλήσανε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν διαφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία την έκλεισε εκ το αποτέλεσμα. Αν ήταν ο Βαρουφάκης, αν ήταν ο Τσακαλώτος, αν ήταν ο Κωνσταντινέας, εκ του αποτελέσματος φαίνονται όλοι. Σε μια τηλεκπομπή με τους συνεργάτες σας μπορείτε να πάρετε πολλούς συνεργάτες. Στο βάθος χρόνου θα φανούνε ποιοι αξίζανε και ποιοι δεν αξίζανε. Αλλά εάν η εκπομπή δεν βγει καλή, δεν θα ευθύνονται οι συνεργάτες, θα ευθύνονται εσείς που τους επιλέξατε και ότι βγήκε το αποτέλεσμα λάθος. Μα εδώ το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη περίπτωση, με όποιες λάθος επιλογές μπορεί να έγιναν, ήταν 90 δισεκατομμύρια χαμηλότερα πλεονάσματα, γιατί είχαμε 3,5 και φέτος έχουμε. Εδώ συζητάμε και συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία ότι το 18 πρέπει να πέσει το πλεόνασμα. Σκεφτείτε, το πλεόνασμα του 18 θα το είχαμε φέτος. Με αυτή την οικονομική κατάσταση που υπάρχει. Δηλαδή, ξέρετε τι θα σήμαινε αυτό για να το κατανοητό ο κόσμος. Θα σήμαινε κοντά στα 25 δισεκατομμύρια. 25 δισεκατομμύρια, κύριε Κανελόπουλε, όσο και ανάπτυξη να είχαμε. Από πού θα τα παίρναμε? Από τους μισθούς, τις συντάξεις και τις περικοπές του δημοσίου. Επειδή μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια, ο κόσμος καταντιλαμβάνεται τα λίγα ευρώ που κόβονται. Θα έρθω σε λίγο σε αυτό. Εγώ κλείνω λίγο. Είπατε νωρίτερα πουλήσαν το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή αυτές οι τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν κάποιους ότι ήταν μέσα στο κόμμα και πλέον δεν ανήκουν στο κόμμα και υπάρχουν τέτοιες ευθύνες που πέφτουν στα πρόσωπα και όχι στα σημερινά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν νομίζουν ότι κάποιοι δεν είναι, λειτουργούν από μόνοι τους και δεν λειτουργούν συλλογικά, κάνουν μεγάλο λάθος. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα μειονέκτημα. Έπρεπε να λειτουργεί συλλογικά σαν κόμμα. Και όχι να βάζουν το εγώ τους μπροστά για την τάση τους. Αυτή ήταν η αλλαγή του κόμματος. Ότι πρέπει να λειτουργεί συλλογικά. Και από το τελευταίο συνέδριο καταλάβουμε ότι λειτουργεί συλλογικά. Και το είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση πρέπει να συνεργάζεται με το κόμμα ώστε να αντιλαμβάνεται τον κόσμο που υπάρχει και τα προβλήματα του κόσμου, να δίνει τις κατευθύνσεις στην κυβέρνηση, αλλά και το κόμμα να συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Αυτό δεν υπήρχε. Δυστυχώς. Είναι μια παθογένεια. Γιατί πολλά από τα στελέχη που φύγανε κοιτάγανε το προσωπικό τους όφελος. Αυτή είναι μια άποψη του Πέτρου του Κωνσταντινέα. Δεν είχαν συλλογική βάση. Κοιτάγανε πώς θα επικρατήσει η δικιά τους η τάση, κοιτάγανε να είναι αρεστοί να κάνουν λαϊκισμό και όχι να είναι λαϊκοί. Ξέρετε, ο λαϊκισμός με τη λαϊκότητα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και εγώ θα ήθελα αύριο το πρωί να πάρω μια Λαμποργίνη σε κάθε Έλληνα πολίτη και να τα κάνω. Ρεαλιστικά όμως, αυτή τη στιγμή με τις παθογένειες των 30 χρόνων, αυτό μπορώ να προσφέρω. Και αυτό θα κριθώ. Πάμε λοιπόν στο τι μπορεί να προσφέρει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και στο τι υποσχέθηκε να προσφέρει. Καταρχήν υποσχέθηκε να προσφέρει κοινωνική πολιτική. Ακούσαμε και το περίφημο κοινωνικό πρόγραμμα. Υπάρχουν περιθώρια σήμερα κοινωνικής πολιτικής με όλο αυτό το εμποστοβαρές πρόγραμμα και με την κοινωνία και την οικονομία να βρίσκονται σε αυτή τη φάση που βρίσκονται? Ξεκινήσαμε το παράλληλο πρόγραμμα. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν σας λέμε ότι ζούνε, δώσαμε τα πάντα. Και εδώ είναι το αριστερό πρόσημο που πρέπει να έχει μια αριστερή κυβέρνηση. Αλληλεγγύης. Επίδομα αλληλεγγύης. Συσίτια. Ανεβάσαμε τον αριθμό λόγω της απορροφητικότητας για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και το έλλειμμα. Γιατί το ποσό δεν έφτανε μέσω του ΕΣΠΑ για τα παιδιά, γιατί άκουσα μια ανακρίβεια, λέει, θα τα δίνατε από τα κανάλια εκεί. Ήταν αυτά που λείψανε όταν δεν έφτασαν τα λεφτά του ΕΣΠΑ, ώστε να βάζαμε να παίρναν όλα τα παιδιά. Αυτό ήταν μια αναλήθεια. ΔΕΗ τιμολόγια. Τα ρίξαμε. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε κάνει,
που στα χαμηλά στρώματα, στα χαμηλά, αν πάτε στις φτωχογειτονιές, και όταν μου στέλνουν εμένα 30 μηνύματα την ημέρα ότι πότε θα έρθει το επίδομα αλληλεγγύης ή για όλα αυτά, αυτό είναι το αριστερό πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι κοιτάει τις χαμηλές ομάδες. Ξεκινήσαμε ένα παράλληλο πρόγραμμα. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και παραπάνω. Μακάρι. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Καταφέραμε να κάνουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Το μόνο μας πρόβλημα είναι το χρέος. Ώστε, ακούστε για να το καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τώρα. Αν θεωρήσουμε το κράτος ένα μαγαζί, για να είμαστε κατανοητοί στον κόσμο. Ένα μαγαζί έβγαζε 10 δραχμές. Και είχε έξοδα 12 δραχμές. Καταφέραμε το μαγαζί αυτή τη στιγμή να βγάζει 10 δραχμές, αλλά να έχει έξοδα 9,5 δραχμές. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Τα δανεικά των 30 χρόνων είναι η δόση που πληρώνουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε να μην είχαμε πάρει τα δάνεια, αυτή τη στιγμή θα ζούσαμε και θα κάναμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μπει το χρέος, η επιμήκυνση ή το κόψιμο του χρέους. Αυτό συζητάμε τώρα. Να. Το μαγαζί έτσι όπως είναι το κράτος βγαίνει. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση τώρα μεταξύ μας με τη λογική. Συμφωνώ ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά να σκεφτείτε ότι τόσα χρόνια πριν ανέβει στην κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ, τόσα χρόνια τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, από την αξιωματική μέχρι και της μείζωνας μειοψηφίας, λέγανε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, τώρα αντιλαμβάνονται αυτό που λέει το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι βιώσιμο. Και μπράβο τους, εγώ είμαι επικοδομητικός, γιατί μέσα από συλλογικές προσπάθειες πρέπει να διαπραγματευτούμε έξω και όχι να κάνουμε κοκορομαχίες, και μπράβο τους, και μπράβο τους που το καταλάβανε τώρα, ώστε όταν πάμε έξω να έχουμε μία φωνή σαν Έλληνες. Γιατί το παιχνιδάκι που μπορεί να παίζει ο Σόιμπλε ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και κάναμε το μη ώστε να τους διαχωρίσουμε αυτούς, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει απ' τη μια θέλω πιο σκληρά μέτρα, αλλά εγώ αυτό που λέτε για το χρέος έχει δίκιο, ενώ η Ευρώπη λέει δεν θέλω χρέος αλλά θα σας ελαφρύνω τα μέτρα. Είναι μια αντιπαράθεση. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, ώστε όλοι οι Έλληνες και όλα τα πολιτικοί χώροι να μπούμε έξω και να πούμε μια φωνή, τώρα πρέπει να γίνει. Και να ξέρετε κάτι, αυτός είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μέχρι τις γερμανικές εκλογές, και αυτό δεν έχει ακουστεί, μέχρι τις γερμανικές εκλογές πρέπει να έχει μπει σε πρώτη φάση το 18 τα χαμηλότερα πλεονάσματα, όπως ρίξαμε 17 και 16, και πρέπει το 18 να χαμηλώσουν τα πλεονάσματα, και μπράβο στην αξιωματική αντιπολίτευση που το παραδέχτηκε και θα συμβάλλει σε αυτό, και πρέπει να μπει το θέμα χρέους. Η επιμήκυνση για να μπορεί αυτό το μαγαζί, και το λέω λαϊκά, το κράτος, αφού καταφέραμε όσα βγάζουμε να χαλάμε και να μην χαλάμε παραπάνω από όσα βγάζουμε, να κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Μιλάτε όμως συνέχεια για κράτος. Εγώ θα πω ο ιδιωτικός τομέας που είναι μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση που φαντάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που έχει πληρώσει τα σπασμένα μιας κρίσης. Εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα και είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας και καταλαβαίνετε τι μπορεί να περνάω. Δυστυχώς στην Ελλάδα η βεντάλια της φορολογίας που υπήρχε εδώ και 30 χρόνια και τα έσοδα του κράτους ήταν από αυτούς τους ανθρώπους συν τους δημόσιους υπάλληλους στις εισφορές τους. Αυτή η βεντάλια ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τους φόρους που μπορεί να πληρώνανε κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν ακουμπιόντουσαν. Όταν το κράτος είχε λεφτά δεν υπήρχε πρόβλημα, έβγαιναν. Όταν άρχιζε και... γιατί δανειζότανε, είχε λεφτά. Όταν σταματήσανε τα δάνεια, αναγκαστικά για να βγούνε στο κράτος τα έξοδά του, έπρεπε να κάνει υπερφορολόγηση από αυτή τη μικρή γκάμα. Συνεχίζεται αυτή την πράξη. Ακούστε να δείτε. Συμφωνώ μαζί σας. Επειδή το πρόγραμμα είναι μπροστοβαρές, προσπαθούμε να καταφέρουμε να ανοίξουμε τη βεντάλια ώστε να χαμηλώσουμε τους συντελεστές φορολόγησης. Δεν διαφωνώ μαζί σας ότι έχει μεγάλο πρόβλημα ο ιδιωτικός τομέας. Σοβαρό πρόβλημα. Και σας μιλάει ένας ελεύθερος επαγγελματίας που είμαι αρτοποιός και βλέπω τι γίνεται και σαν μέλος τη
της Συντεχνίας Αρτοπιών Ελλάδος και της Μεσσηνίας και της Ελλάδος. Τι μπορούμε να κάνουμε? Επειδή, όπως είπα, ήταν το πρόγραμμα «Έμπρος στο Βαρές», πιστεύω και προχτές ήμουνα και στον κύριο Πιτσιλή και στον κύριο Αλεξιάδη και χτες μίλησε και ο κύριος Χουλιαράκης για αυτό το πράγμα, για τον προϋπολογισμό, θα βρεθεί μια λύση ώστε να ρίξουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Να τους ρίξουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά με κοινωνικό πρόσημο. Ναι, εντάξει, να σας πω ότι αυξάνει η ΦΠΑ στα νησιά, αυξάνει η φορολογία στις καπνοβιομηχανίες που ξέρουμε ότι σημαίνει και για την περιοχή μας. Υπάρχουν παντού αυξημένοι συντελεστές. Δηλαδή, ποιο θα είναι το κοινωνικό πρόσημο, ποιο θα δείτε? Ακούστε, το κοινωνικό πρόσημο είναι ο μικρομεσαίος επαγγελματίας για μένα. Ώστε να μπορεί το κράτος τώρα να περάσει αυτόν τον κυκαιώνα του ένα χρόνο, ενάμιση, ώστε να μπορούμε να ρίξουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Να ξέρετε δηλαδή κάτι. Και άλλο το ζωνάρι ένα χρόνο, όχι, ενάμιση. Όχι, όχι. Ήδη έχει περάσει το πρόγραμμα, σας είπα, είναι μπροστοβαρές. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης. Γιατί, να ξέρετε κάτι, κανένας δεν σηκώνεται και λέει θα βάλω περισσότερο φόρο στους επαγγελματίες. Γιατί ξέρει ότι δεν θα υπάρχει φόρο εισπραξιμότητα. Θα αναγκαστεί ο υποελεύθερος επαγγελματίας να φοροδιαφύγει. Ή να τον εκαταβάλουν τα έξοδα αν είναι ευσυνείδητος και να μην μπορεί να πληρώνει το κράτος. Εμείς αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Όλα αυτά που λέγατε για τις λίστες, για τους φοροφυγάδες, για τα μαύρα ταμεία, για το ένα τ' άλλο, τι έχετε φέρει στην πράξη? Στην πράξη, θα σας πω αμέσως. Τρεις λίστες. Στα 5,5 χρόνια οι άλλοι φέρανε γύρω στα 45 εκατομμύρια απολαβές. Στα 5,5 χρόνια από τις λίστες, που πολλά έχουν παραγραφεί. Εμείς στον 1,5 χρόνο έχουμε φέρει κοντά στο 1 δις. Συγκεκριμένα στοιχεία. Στον 1,5 χρόνο από τις λίστες 1 δις, στα 5,5 χρόνια 45 εκατομμύρια. Είναι 1 προς 10 και αν βάλεις το χρόνο είναι 1 προς 50. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τις λίστες στα 5,5 χρόνια έπρεπε να έχουν φέρει 6,5 δις, όσο είναι το πακέτο διάσωσης, το τελευταίο, και εμείς μέσα σε 1,5 χρόνο φέραμε 1 δις, 980 εκατομμύρια. Αυτά είναι συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι. Αλλά το κυνήγι, εγώ θα πω, συνεχίζεται ακόμα και στις μικρές κοινωνικά ομάδες και το ξέρετε, για τις κατασχέσεις, για τους πληστηριασμούς και τα όσα εξελίσσονται. Οι πληστηριασμοί είναι οι εντολές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι πληστηριασμοί είναι οι λιγότεροι που έχουν γίνει, οι εντολές που βγαίνουν τώρα από κάθε είναι μέθυσος και συστημικών καναλιών και τα είπε ο κύριος Σταθάκης στα στοιχεία. Και στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εμείς την προστατέψαμε την πρώτη κατοικία. Εμείς την προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Την πρώτη κατοικία την προστατεύουμε. Μέχρι το ποσό, ο κύριος Σταθάκης έχει βγάλει αναλυτικά τους πίνακες και τους έχει πει. Οι εντολές και οι κατασχέσεις των σπιτιών από το 2010, 9-10, που ξεκίνησαν περισσότερο το 12, μέχρι την κυβέρνηση τη δικιά μας, είναι 18 φορές παραπάνω από ό,τι είναι οι δικές μας. Το Ράνος, το Sky, το Star και τα άλλα κανάλια παίρνουν μια καμερίτσα και βγαίνουν για μια γκαρσονιέρα 35 τετραγωνικά που δεν είναι πρώτη κατοικία και λένε και βγάζουν τον πολίτη έξω. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς το μόνο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κανελόπουλε, και το έχουμε πει και στο συνέδριο και το έχουμε πει και στην κυβέρνηση. Και είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Ότι ο κόσμος, η παραπληροφόρηση, είναι πιο μπροστά από την πληροφόρηση. Ναι, δεν φαντάζομαι όμως ότι ο κόσμος και οι πολίτες πανηγυρίζουν και αισθάνονται υπέροχα με όλα τα όσα συμβαίνουν. Συμφωνώ. Γιατί έτσι όπως μου το περιγράφετε, από τη μία είναι άσπρο, από την άλλη είναι μαύρο. Όχι, δεν είναι άσπρο και μαύρο. Δεν είναι και η κατάσταση. Μαύρα καλύτερη. Είναι παντού. Μαύρα είναι παντού. Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Αλλά σας είπα, δεν μπορεί να τρέξει ο ασθενής κατοστάρι. Πρέπει να κάνει φυσικοθεραπείες, να κάνει κινησιθεραπείες, μια κατάσταση που του σπάσανε τα κόκαλα 30 χρόνια. Εάν αυτό είναι το λάθος μου, σε αυτό και μπορώ να πάω πιο γρήγορα και να κρυθώ με αυτά. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Δεν είδα εγώ καμιά ευαίσθητη ομάδα να ευαισθητοποιείται καμιά προηγούμενη κυβέρνηση για τις ευαίσθητες ομάδες.
τα ΜΕΑ τα είχαν εκτός, τις κοινωνικές ομάδες των χαμηλών στρωμάτων τα είχαν εκτός. Πολλά μέτρα μπορεί να επηρεάζουν τις χαμηλές και τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, αλλά ήμουνα εκεί. Αυτό τουλάχιστον, όπως είπατε και εσείς, μετριέται σε επίπεδο απόδοσης και σε επίπεδο κοινωνίας και φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε πολύ καλά. Απ' την άλλη, μετριέται και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Και οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα δείχνουν μια διαρκή αυξανόμενη απόκληση δυναμική της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 2012 είχαμε μια δημοσκόπηση από τα ίδια δημοσκοπικά κέντρα που έπεσαν έξω. Το 2014-2015 είχαμε την από τα ίδια δημοσκοπικά κέντρα που έπεσαν έξω και βγήκαμε κυβέρνηση. Το ίδιο έγινε και στο δημοψήφισμα. Δημοσκόπηση έβγαλε μέχρι και η Αυγή που έδειχνε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη δυναμική στην Ελλάδα. Ναι, η Αυγή, εδώ να καταλάβουμε πόσο δημοκρατικό. Το να βγάλεις μια δημοσκόπηση, εγώ δεν πιστεύω. Οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις 20 Σεπτέμβρη βγήκαν έξω από τα ίδια δημοσκοπικά κέντρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν συγκρίνετε τα ποσοστά της δημοσκόπησης, γιατί ήμουν σε μια άλλη εκπομπή, βγαίνουν 130%. Ξέρετε, βγάζουν τα ποσοστά και βγαίνει ψήφος χωρίς δεν ξέρουν τι θα ψηφίσει γύρω στο 30%. Αν τα συνδέσεις όλα είναι 130%. Δηλαδή είναι τόσο φως φανάρι ότι δεν γίνεται αυτό. Αν συγκεντρώσεις και προστίσεις τα ποσοστά. Να το κάνω αλλιώς. Η δική σας δημοσκόπηση, η προσωπική σας δημοσκόπηση, η επαφή με την κοινωνία. Ναι. Ποια? Θέλετε να σας πω ποια είναι? Ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από τα πολιτικά συστήματα. Ότι τους έχει τσουβαλιάσει όλους μαζί, ότι δεν τον ενδιαφέρει αν είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και εννοεί ότι όλοι οι ίδιοι είσαστε και μας κοροϊδεύετε και αυτό το φοβάμαι πιο πολύ από ότι να πίστευαν σε μια παράταξη δια του προγράμματός τους. Και αυτό έγινε, κύριε Κανελόπουλε, γιατί οι προηγούμενοι άνθρωποι μας βάλανε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Καλά, να πάμε στο σήμερα. Η αντιπολίτευση σήμερα, η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Μητσοτάκης, τις τελευταίες τουλάχιστον μόνιμες αναφορές του, ζητά εκλογές. Είναι μια λύση οι εκλογές, τουλάχιστον και μια διέξοδος? Δεν θα γίνουν. Όσο για να το θέλουμε, το σενάριο του καλοκαιριού πέρασε, έχουμε εκλογές. Το λένε όλα τα πολιτικά κόμματα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε, ότι δεν θέλουν εκλογές. Άσχετα αν δεν ακούγονται στα κανάλια. Γυρνάνε το κεφάλι τους. Να ξέρετε ότι όταν μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, οι μισοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λείπουν. Σας το λέω εγώ. Και εγώ δεν κάθομαι στα μπροστινά έδρανα. Έχω μάθει να κάθομαι στα πίσω έδρανα. Γιατί οι κάμερες δείχνουν αυτούς που χειροκροτάνε μπροστά. Να δείτε τι γίνεται στη μισή κοινοβουλευτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στα πίσω έδρανα. Λοιπόν. Δεν μπορεί να πάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις εκλογές. Εκλογές θα γίνουν το 19, θα ολοκληρωθεί το έργο που πρέπει να υπάρχει και ο κόσμος θα κρίνει αν είναι καλός ή κακός. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. 30 χρόνια δώσαν ευκαιρία, κύριε Κανελόπουλε, στους προηγούμενους κυρίους. Καταρχήν, θα πω το άλλο. Δεν μπορούν να νοικοκυρέψουν τα σπίτια τους, τα μαγαζιά τους, το κόμμα τους. Χρωστάει η Νέα Δημοκρατία 220 και το ΠΑΣΟΚ μην πω πόσα. Δεν μπορούν να νοικοκυρέψουν τα κόμματά τους και θέλουν να νοικοκυρέψουν την Ελλάδα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε συνέχεια και με πιο τοπικά ζητήματα. Επιστρέφουμε εμείς εδώ στην εκπομπή Διάλογοι μαζί με τον βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Κωνσταντινέα. Θα περάσω λίγο στο θέμα της δικαιοσύνης. Είναι ένα θέμα το οποίο εσείς κατά το παρελθόν έχετε ταχθεί υπέρ και με σθένος των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Σήμερα υπάρχει μια απόφαση από το ΣΤΕ και υπάρχει μια απόφαση από το ΣΤΕ για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Και προξένησε αυτή η απόφαση, θα λέγει κανείς, τις έντονες αντιδράσεις μελών της κυβέρνησης. Είναι η φάση που κρίνονται τελικά οι αποφάσεις της δικαιοσύνης? Να ξεκινήσουμε και εγώ εξακολουθώ να πιστεύω στη δικαιοσύνη, δεν αλλάζει. Εάν δεν πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, ο τελευταίος πυλώνας, χαθήκαμε. Το έχω πει, θα το ξαναπώ. Τώρα όμως πώς κρίνονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, η προσωπική άποψη του καθενός έχει ένα στήριγμα. Πρώτον, έχει ξεκινήσει, εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και όπως βλέπετε, κύριε Κανελόπουλε, ακούμε την απόφαση της δικαιοσύνης γιατί σεβόμαστε και το είπε και διαστόματος
πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, μπορούμε όμως να κρίνουμε μια απόφαση σαν άνθρωποι. Τη σεβόμαστε και εξακολουθούμε και προχωράμε μπροστά. Σεβόμενη τη δικαιοσύνη, δια το ΣΤΕ, θα ήθελα να θέσω μερικά ερωτήματα. Κοινής αποδοχής υπήρχε ότι υπήρχε μία ανομία στα κανάλια. Έγινε μία αεροπειρατεία, όπως είχε πει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παπάς. Δηλαδή η δημόσια συχνότητα του Έλληνα πολίτη όφυλαν να την πληρώνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και να είναι ιδιοκτήτες καναλιών νόμιμων. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έπρεπε να πάει με το ΕΣΟΡΟΥ. Συμφωνούμε. Πριν βγει ο νόμος Παπά που έκρινε τότε το ΣΤΕ ότι πρέπει να έχει αρμοδιότητες του ΣΟΡΟΥ, συγκληθήκαμε, πήγαμε να συζητήσουμε 3 φορές για να βγάλουμε ΣΟΡΟΥ. Γιατί ήταν παράνομο λόγω της θητείας του. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Τίποτα. Δεν βοηθούσε γιατί θέλει τα 4/5 της Βουλής να βγει το ΕΣΟΡΟΥ. Αναγκαστήκαμε για να μην υπάρχει αυτή η ανομία να βγάλουμε ένα νόμο ώστε να τελειώσει αυτό που είχε πει ένας πρώην πρωθυπουργός, ένα σουβλατζίδικο, κύριε Κανελόπουλε, ότι, και είναι αντίπαλης παράταξης, ότι την Ελλάδα την κυβερνούν 4 νταβατζίδες. Δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει ένας πρώην πρωθυπουργός. Σε ένα σουβλατζίδικο κιόλας. Ναι. Η διαφορά είναι ότι άλλο με το βασικό μέτοχο. Ναι, άλλο να μπει μια τάξη στο τοπίο, για το οποίο κανείς δεν διαφωνεί, φαντάζομαι. Τώρα, γιατί δεν συγκλίνει η Νέα Δημοκρατία? Προχτές εμείς σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ. Τι φώναζε η Νέα Δημοκρατία με το ΕΣΟΡΟΥ? Τώρα, προχτές, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ στη διάσκεψη αρχηγών βοήθησε ώστε να βγει. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν. Εμείς πήραμε πίσω αυτά και λέγαμε και για τα πρόσωπα ότι να πάνε. Η Νέα Δημοκρατία τι ψήφισε? Θα σας πω εγώ η Νέα Δημοκρατία γιατί το κάνει αυτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι τηλεοπτικό κόμμα. Βγαίνει από τη βοήθεια των καναλιών και όχι προς Θεού από το δικό σας, γιατί, και ευχαριστώ και για το βήμα, έχετε όλες τις τάσεις εδώ. Βγαίνει από το κανάλι, το Sky που έχει, υπάρχει ο κύριος Παπαδημητρίου. Εγώ τα λέω, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όχι, δεν είναι θέμα να φοβηθείτε. Η πολιτική των συστημικών καναλιών, αφού βγαίνει η Νέα Δημοκρατία από αυτά και από αυτού ακούει ο κόσμος και γίνεται όλο αυτό, αυτό βοηθάει. Πάντως, αν η Δημοκρατία έχει... όπως και εσάς ψηφίζουν πολίτες και άνθρωποι, δεν φαντάζομαι ότι. Επειδή τους πήραμε χαμπάρι, ακούστε κύριε Κανελόπουλε, θα πληρώσουν. Υπήρχε 27 χρόνια ανομίας. Εάν η Νέα Δημοκρατία θέλει να μην πληρώνουν τα κανάλια, εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, θέλουμε να φτιάξουμε το ΕΣΟΡΟΥ, το είδατε προχτές, ψήφισε παρόν. Θα ξαναγίνει πάλι σύγκληση αρχηγών. Ελπίζουμε για 5η φορά, 4η ή 5η, αυτό που φώναζε ότι δικαιώθηκε με το ΣΤΕ, να συγκλίνει το ΕΣΟΡΟΥ. Γιατί δεν το συγκλίνει το ΕΣΟΡΟΥ? Να βγούνε και με τα πρόσωπα είναι ανοιχτά. Να πάει. Το καινούριο story της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα διοικούμε εμείς το ΕΣΟΡΟΥ. Μα όλα τα στελέχη που έχουμε προτείνει, μόνο στο δικό μας χώρο δεν ήταν. Ήταν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, στο χώρο των άλλων. Εμείς θέλουμε να τελειώνει η υπόθεση, να τελειώνει και να υπάρχουν νόμιμες άδειες, νόμιμες άδειες, και να φτιαχτεί το τηλεοπτικό τοπίο. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, το τελευταίο. Συγκλίνει η Νέα Δημοκρατία. Να χαθούν θέσεις εργασίας. Αυτό τώρα θέλω να σας πω. Συγκλίνει η Νέα Δημοκρατία που φώναζε χτες στις 400 θέσεις που την καλούσαμε να έχει 400 θέσεις κάθε κανάλι. Καλά, λέγατε και 4 σταθμούς για τα τηλεοπτικές παρεμβέλειες. Αυτό δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Το έβγαλε ζητώ συγγνώμη, η Φλωρεντία στο Πανεπιστήμιο που συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, βάσει διαφημιστικής μερίδας. Εντάξει, αυτό είναι μία άποψη. Δυστυχώς, το ΜΕΓΑ δεν το έκλεισε κανένα ΣΥΡΙΖΑ, το έκλεισαν οι μετόχοι τους. Γιατί παίρνανε τόσο καιρό. Εμείς φέραμε όλους αυτούς τους νταβατζίδες που είχε πει ο προηγούμενος πρωθυπουργός στην Εξεταστική Επιτροπή και λένε πως πήρανε δάνεια με αέρα. Δεν τα είπαμε, δεν το κάνανε οι άλλοι. Τόσο καιρό οι άλλοι, κύριε Κανελόπουλε, κάνανε το απλό πράγμα. Δίνανε στα κανάλια
δάνεια, και όχι δάνεια 5 και 10 χιλιάδων εκατομμυρίων, χωρίς εγγύησης, και έφτασε ο Έλληνας πολίτης για να μην έχει να πάει στο νοσοκομείο γιατρός και να παίρνει τα φάρμακά του και να κόβονται συντάξεις, να πληρώνει τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που δίνανε τα δάνεια στους 4 νταβατζίδες. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, πάω στο ασφαλιστικό, γιατί μιλήσατε για συντάξεις και είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Ναι. Περικοπές, οργή, απόγνωση, είστε από την περιφέρεια. Ωραία. Από τη συντάξη θα κερδίζατε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Καμία σχέση. Το συνταξιοδοτικό έχει πέσει. Έχει πέσει και με το PSI που ξεκληρίσανε τα ταμεία. Τα ταμεία είναι άδεια. Ποια ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Πώς γίνεται το βιώσιμο ασφαλιστικό όταν στα 30 χρόνια, και να το ακούσουν οι μεσήνιοι πολίτες και όλοι οι πολίτες που μας ακούνε, οι συντάξεις δανειζόταν το κράτος για να πληρώσει τις συντάξεις 214 δισεκατομμύρια. 214 δισεκατομμύρια έχουμε δανειστεί για να πληρώσουμε τις συντάξεις και να στηρίξουμε τα ταμεία. 214 δισεκατομμύρια. Εμείς με αυτό που κάναμε, και γίνανε και 11 μειώσεις. 11 μειώσεις της τάξεως του 40%. Εμείς έχουμε δώσει 698 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τις συντάξεις. 214 δις με 698 εκατομμύρια είναι ένα έπτα 214 δις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτοί που πληρώνανε τόσο καιρό, οι συνταξιούχοι, για να τα πούμε με νούμερα για να τα καταλάβουν, έχουν πληρώσει τα χρόνια της κρίσης από την τσέπη τους 45 δισεκατομμύρια ευρώ. 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Όλα αυτά, ναι. Βγήκε ένα πρόγραμμα. Όλα αυτά, όταν δανειζόμαστε για να δώσουμε συντάξεις, κάποια στιγμή δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Κανελόπουλε, πρέπει να κάνουν. Ωραία. Ο τρόπος ο δικός μας ήταν ο εξής. Καταλαβαίνω το ζήτημα της καταρρεύσης του ασφαλιστικού που λέτε. Το ζήτημα των περικοπών δεν ξέρω πώς θα το αιτιολογήσετε στον κόσμο, γιατί βλέπουμε για τις αντιδράσεις του. Δεν έχει πέσει καμία περικοπή εκτός της συμφωνίας που κάναμε και μετά. Υπάρχει μία αδυναμία, όπως είπε και ο Υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, στο σύστημα. Στο ίδιο το Υπουργείο. Δεν μπορούσε να βγάλει αμέσως τις περικοπές που ήταν να γίνουν. Γι' αυτό έστειλε και χαρτί. Εμείς στείλαμε χαρτί για να γνωρίζει αυτός που παίρνει τι του κόψαμε εμείς και τι θα κάνουμε. Οι άλλοι δεν τολμούσαν ούτε να πούνε ότι κάνανε μείωση. Δηλαδή την κίνηση πώς χαρακτηρίζεται? Εγώ τη χαρακτηρίζω πολύ σωστή την κίνηση, για να γνωρίζει ο πολίτης. Μία παθογένεια του συστήματος και του Υπουργείου, τόσα χρόνια που έπρεπε να ψηφοποιηθεί το Υπουργείο και να βγαίνουν αμέσως, όντως είναι μία παθογένεια. Και έρχονται οι αναδρομικές. Οι περικοπές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στα 5,5 χρόνια είναι αντίστοιχες του 70%. Και οι περικοπές που έχει κάνει το ΣΥΡΙΖΑ, και είναι μία πραγματικότητα αυτή, είναι στις τάξεις του 15%. Δεν λέω ότι δεν κοπήκανε, προς Θεού. Και δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη αν έκοψε το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Τον απασχολεί ότι σε αυτή τη δύσκολο καιρό κόβονται συντάξεις. Σας λέω όμως ότι το ασφαλιστικό θα είναι βιώσιμο. Γιατί με 25% ανεργία... Με τι συντάξεις θα είναι βιώσιμο? Είναι το έτσι, μπράβο. Όταν ο μέσος όρος συντάξεων είναι στα 900 ευρώ... Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Στα 900 ευρώ είναι ο μέσος όρος, λέω. Εδώ υπάρχουν και χαμηλοσυντάξεις. Ναι, δεν διαφωνώ. Λέω μέσος όρος. Από την ακριβότερη ο μέσος όρος είναι. Και ο μέσος όρος των μισθών και του ιδιωτικού και του δημόσιου ταμεία είναι γύρω στα 700 ευρώ. Υπάρχει ένα κενό 200 ευρώ. Και με 25% ανεργία, αν δεν γίνει ανάπτυξη, πάλι θα έχουμε πρόβλημα.
Ευελπιστούμε, έτσι όπως πάει τώρα το πρόγραμμα και αυτά τα τελευταία στοιχεία που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι δεν πάει άσχημα το πράγμα. Γιατί πέσανε δύο μονάδες ή τρεις η ανεργία. Έπεσε δύο με τρεις μονάδες. Θα μου πείτε, είναι κανένα επίτευγμα? Όχι. Αλλά στέκεται για να είναι βιώσιμο, για να μπορώ εγώ, κύριε Κανελόπουλε, και εσείς που εγώ έχω 20 χρόνια ένσημα. Και εσείς φαντάζομαι μπορεί να έχετε άλλα τόσα, γιατί σας γνωρίζω προσωπικά και δουλεύετε, να μπορούμε εμείς στα 65 μας ή στα 67 μας να πάρουμε σύνταξη. Γιατί όχι δεν θα πάρουμε σύνταξη, ούτε να πάμε στο νοσοκομείο να νοσηλευτούμε αν χρειαστεί δεν θα μπορούμε. Για πάμε στα ζητήματα της Μεσσηνίας έτσι λίγο γρήγορα και να σας ρωτήσω την αποτίμηση που θα κάνετε εσείς για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα του τόπου. Η αποτίμηση στα προβλήματα που μπορεί να έχει και στους άξονες που έχει για τη Μεσσηνία ήταν η εξής. Το πρώτο έργο που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι ο περιφερειακός της Μεσσηνίας, ο οποίος παραδίδεται, έχει ήδη τελειώσει. Κάναμε μια συλλογική με το ΥΠΕΧΟΔΕ των υποδομών το Υπουργείο, ότι οι συμβάσεις που είχαν υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν δυσβάσταχτη στα οικονομικά ωφέλη που είχε. Δηλαδή, από το δρόμο της Σπάρτης γλιτώσαμε 100 εκατομμύρια που τελειοποιήθηκε. Από το δρόμο τον περιφερειακό εδώ γλιτώσαμε 80 εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια γλιτώσαμε, κύριε Κανελόπουλε, και ξέρετε, για να σπάσει μια σύμβαση είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Όταν σταμάτησαν τα έργα, παίρνανε στο σπίτι μου οι ανθρώποι που δουλεύανε με ροκάματο εκεί στο Μωρέα και μου λέγανε, δεν θα πω τους χαρακτηρισμούς και είχαν δίκιο, εγώ δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου, μου κόψει το μεροκάματο. Και εγώ του λέω, θα κοιτάξω το δημόσιο συμφέρον. Γιατί δεν μπορεί να πληρώνει 80 εκατομμύρια παραπάνω ο Έλληνας πολίτης. Ας πάνε κάπου αλλού τα λεφτά. Το πρώτο που κοιτάξαμε τους οδικούς άξονες. Βάσει αυτών του σχεδίου είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να κοιτάξει το Καλαμάτα Ριζόμυλος, να παραδώσει τη μελέτη έτσι, όχι έτσι όπως θέλει η εταιρεία, έτσι όπως θα την πούμε εμείς. Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος. Βάλαμε προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Θα δείτε ένα κόσμημα που θα γίνει στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Ήδη γίνονται πολλά πράγματα και στο νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Για πρώτη φορά φέτος, και δεν το λέω εγώ, ελαχιστοποιηθήκανε τα προβλήματα στην παιδεία στα σχολεία μας. Γιατί ξέρετε, όταν ξεκινάμε από ένα κράτος που είναι διαλυμένο, ξεκινάς από την υγεία, την παιδεία και την ασφάλεια. Στα θέματα της ασφάλειας, η Καλαμάτα, η Μεσσηνία κέρδισε περισσότερους αστυνομικούς από κάθε άλλη φορά. Είναι υπερπλήρηση θέσης. Δηλαδή, όσες είναι οι οργανικές της που τις έκοψε η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι όλες οι θέσεις καλυμμένες. Για το κλείσανε τμήματα όμως. Εγώ μιλάω για τις οργανικές θέσεις των αστυνομικών. Τα τμήματα που κλείσανε είναι ένα σχέδιο συλλογικό σε όλη την Ελλάδα που δεν τολμούσε να το κάνει η προηγούμενη, ενώ το είχε υπογράψει την αναδιάρθρωση για πολιτικούς λόγους, για κόστη και χωρίς επεξεργασία. Το είχε ξανακάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και βγήκε αποτυχημένο. Εδώ θα δούμε αν είναι πετυχημένο ή όχι. Θα το δούμε όμως. Κοιτάμε τους άξονες της υγείας, της παιδείας, της τουριστικής περιοχής, που είμαστε τουριστικοί, και του αναπτυξιακού τομέα. Τουριστικά η Μεσσηνία φέτος σε σχέση με πέρυσι πήγε πολύ καλύτερα. Πήγε πολύ καλύτερα και δεν είναι απαραίτητο να πούμε ότι σύμβαλε μόνο η κυβέρνηση. Βάλανε και όλοι οι τοπικοί φορείς. Και αυτό το κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού. Η ανάπτυξη στο αεροδρόμιό μας. Η ανάπτυξη στις τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα κίνητρα που πήγαμε μέσω του αναπτυξιακού και μέσω ΕΣΠΑ, ώστε τα προγράμματα να μην είναι να γίνονται μόνο ανακαινήσεις σε μεγάλα συγκροτήματα, να γίνουν επεκτάσεις. Γιατί εδώ το πρόβλημα της Μεσσηνίας είναι το εξής. Ότι δεν έχουμε κλίνες. Έχουμε μαγαζιά πολλά, έχουμε ωραία θέρετρα, αλλά δεν έχουμε κλίνες να ζήσουν, να κάτσουν οι άνθρωποι, δεν έχουμε δωμάτια. Όλοι αυτοί οι άξονες, και αν θέλετε επιμέρους να πούμε τι μπορεί να έχουμε κάνει για το ΤΕΙ, τη σχολή που μας έχει μείνει. Για το λογοθεραπείας εννοείται. Ναι. Με το πρόγραμμα Αθηνά ξεκλήρισανε το ΤΕΙ
κύριε Κανελόπουλε, το καλύτερο τμήμα. Το ξεκληρίσανε. Ο 40% προϋπολογισμός πάει για 6 σχολές που έχει εδώ, ζει με το 60% του προϋπολογισμού και για ένα τμήμα που ανοίξανε στη Σπάρτη παίρνει το 40% του προϋπολογισμού για να φτιαχτεί ένα κτίριο που δώσανε δωρεά και να συντηρηθεί ένα τμήμα. Όταν οι φοιτητικοί συλλόγοι, οι καθηγητές, όλη η κοινωνία θέλει να λειτουργήσει τα τμήματα εδώ. Αυτό ήταν ένα ρουσφετολογικό πράγμα που ανοίγουμε μία σχολή σε κάθε μέρος για να μαζέψουμε, ανοίξαμε τη σχολή. Και εδώ το καλύτερο τμήμα με το πρόγραμμα Αθηνά μας το αφαιρέσαν γιατί τελειώνει το 18. Αλλά θα είναι βαθιά γελασμένοι γιατί έχω κάνει και ειδική ερώτηση στη Βουλή. Δεν θα αφανιστεί το τμήμα της λογοθεραπείας ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε. Και μην βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει ξεκληρήσατε το. Αυτοί το διαλύσανε. Με το πρόγραμμα Αθηνά, το λέω συγκεκριμένα. Είναι αναλήθεια για τα αστυνομικά τμήματα. Να. Γίνεται, υπάρχει ένα στοίχημα αυτό αν θα πετύχει. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Εγώ πιστεύω ότι θα πετύχει. Ναι, αλλά κλείσανε τμήματα σε συγκεκριμένες περιοχές και δυναμικές περιοχές όπως αυτή της Τριφυλίας. Ωραία. Ξέρετε, έχουν υπάρξει και αντιδράσεις και συνεχίζονται αυτές οι αντιδράσεις μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία. Η Τριφυλία είναι ο μόνος καποδιστριακός δήμος που έχει δύο τμήματα. Ένα στο Γαργαλιάνο και ένα στην Κυπαρισία. Σε συζήτηση που είχαμε πριν 8 μήνες, και υπάρχει και βίντεο στο YouTube, γιατί λέει ο Κωνσταντινέας δεν αντέδρασε, να δούνε τη συζήτηση που είχαμε πριν 8 μήνες στο YouTube, την αντίδραση του Κωνσταντινά και την αντίδραση του τοπικού που ήταν ο δήμαρχος, την αντίδρασή του ως προς τα τμήματα εκεί πέρα. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, κρατήσαμε δύο τμήματα. Ο μόνος καποδιστριακός δήμος στην Ελλάδα που κρατάει δύο τμήματα. Και μεγάλες περιοχές και μεγάλες πόλεις. Δεύτερον, από εκεί και πέρα, κάναμε συζητήσεις με πολλούς τοπικούς φορείς. Οι τοπικοί φορείς που αγαπάνε τον τόπο τους, και θα πω συγκεκριμένα οι Φιλιατρινοί, που αγωνίζονται για τον τόπο τους, ξέρετε τι μου είπανε. Έχουμε πρόβλημα αστυνόμευσης. Το δεύτερο που είπα, ξέρετε τι ήτανε. Του λέω: έχετε πρόβλημα αστυνόμευσης, το δέχομαι και με το που θα φύγει το τμήμα. Αυτή τη στιγμή, εάν πάρουμε τηλέφωνο και γίνει συμβάν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από 18 οργανικές και 22 που έπρεπε να έχει, πώς είναι εκεί πέρα και πού έχουν πάει οι άνθρωποι, γιατί εκεί που έχουν πάει οι άνθρωποι από σπάσεις, ξέραμε πώς λειτουργούσαν τα παλιά. Αυτή τη στιγμή, εάν πάρω έναν, γίνει ένα περιστατικό στα Φιλιατρά. Και πάρω το αστυνομικό τμήμα, θα αδυνατήσει να πάει ο αστυνομικός. Το πρώτο στοιχείο, δεν υπήρχε αστυνόμευση. Τι καταφέραμε να κάνουμε, γιατί οι Φιλιατρινοί έχουν δίκιο να φοβούνται για τον τόπο τους. Καταφέραμε. Κινητή μονάδα αστυνόμευσης σε όλη τη Μεσσηνία. Εντάξει, αλλά... Ακούστε να δείτε, έχουμε και άλλα για τα Φιλιατρά. Ανέβηκε ο Δήμαρχος και όλη η Επιτροπή επάνω και βγάλαμε όπκε ειδικό τμήμα. Είναι οι άνθρωποι με τα τέτοια να είναι στην πλατεία. Μόνο για τη Φιλιατρά. 24 ώρες το 24ωρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μονάδα όπκε μόνο στα Φιλιατρά. Αστυνομικό πόλεος. Μόνο για τα Φιλιατρά. Να πηγαίνουν να εξυπηρετούνται. Και τώρα βλέπω ο κύριος Κατσίβελας, τον έπιασε ο πόστονος. Ο πόνος τον έπιασε. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει επάνω και πιστεύω ότι είναι προς αυτή τη βάση στην αστυνόμευση, λέει εγώ δεν το δίνω το Δημαρχείο, εμείς ζητάγαμε ένα χώρο για το Δημαρχείο να δώσει για τον αστυνομικό πόλεως. Όχι, λέει, δεν το δίνω γιατί θα συμφωνήσω. Γιατί άλλα, λέει, πάει και λέει στα Φιλιατρά, γιατί έχει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα στη δημοτική του παράταξη, γιατί κλείνει το μάτι στους Γαργαλιάνους, και άλλα πάει και λέει επάνω στο Υπουργείο. Άλλα λέει στους Φιλιατρινούς και άλλα λέει στο Υπουργείο. Εκεί δεσμεύτηκε ότι θα δώσει χώρο. Και προχτές διάβασα ανακοίνωση και λέει εγώ δεν δίνω το χώρο. Γιατί? Για να φέρω αστυνομικό για τη συμβολή των πολιτών των Φιλιατρινών. Να το γνωρίζουν αυτοί οι Φιλιατρινοί. Είναι υπεύθυνος. Ο Κωνσταντινέας θα βρει χώρο αλλού.
Δεν θα έχω ανάγκη εγώ τον κύριο Κατσίβελα να κάνει πολιτικές πάνω σε, πάνω σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Το δεύτερο, μιλάει για υγειονομικά και θέλει να κάνει πολιτική. Ας δώσει ο κύριος Κατσίβελας, και κοιτάω την κάμερα που είναι γιατρός, την οργανική του θέση, γιατί χτυπάει συνέχεια κάτω από τη μέση, γιατί η πολιτική δεν είναι χτυπήματα κάτω της μέσης. Ας δώσει που τον επιάνει ο πόνος για την υγεία στην τριφυλία, ας δώσει την οργανική του θέση που έχει στους Γαργαλιάνους. Και εγώ θα την αντικαταστήσω που κρατάει την οργανική του θέση στους Γαργαλιάνους. Στην Κυπαρισσία ήδη πήγαμε ειδικότητα για τους νεφροπαθείς. Υπάρχει μια μονάδα εκεί που λειτουργεί. Για την υγεία θα αναπληρωθούν όλα τα κενά. Όλα. Όσα αυτά που ήταν ο κύριος Κατσίβλας δεν αναπληρώνονταν. Ήδη γίνονται εργασίες στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας. Θα γίνει ένα κόσμημα με τις στενά οικονομικά περιθώρια. Αυτό για τον κύριο Κατσίβελα. Να πάω λίγο, επειδή σας βλέπω και ασχολείστε ιδιαίτερα με τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και η συνεργασία σας με αυτοδιοικητικούς, θα το πω έτσι εισαγωγικά, έχει ερεθίσει. Η συνεργασία σας με τον κύριο Νίκα. Η συνεργασία με τον κύριο Νίκα. Όπου πιστεύω, για όλους τους δημάρχους. Και δεν είναι μόνο για τον Νίκα. Και του το έχω πει κατηδίαν. Και προχτές στην παρέλαση το ίδιο είπαμε. Όπου πιστεύω. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει ένα πρόβλημα για να καταλάβουν οι πολίτες. Η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση είναι μικρά κράτη. Δηλαδή η Δήμη και η Περιφέρεια είναι μικρά κράτη. Η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, πρέπει να συμβάλλει ανεξαρτήτων πολιτικών κριτηρίων των δημάρχων, ανεξαρτήτων λέω, πολιτικών κριτηρίων, να βοηθάει τους δημάρχους και πόσο μάλλον τον Περιφερειάρχη. Τον εκάστοτε περιφερειάρχη. Επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο και βάζουν τα κομματικά τους φρονήματα μπροστά. Α, είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνω αντιπολίτευση, ενώ τα κάνανε χάλια οι προηγούμενοι που ανήκω εγώ σε αυτό το κόμμα και δεν θα μιλάει ο εκάστοτε βουλευτής. Όχι, κάνουν λάθος. Και επειδή εδώ κατακλεινόμαστε από δεξιούς δημάρχους που άλλοι μπορεί να είναι καλοί και σοβαροί άνθρωποι και άλλοι κοιτάνε το πολιτικό τους κόστος και τα δείχνουν όλα στην κυβέρνηση να μου το πούνε. Εγώ με τον κύριο Νίκα. Η μορφή πάει στον κύριο Νίκα. Με τον κύριο Νίκα δεν μπορούνε πολλοί δημάρχοι μέχρι την Τζακώνα. Και εγώ δεν κρύβομαι κύριε Κανελόπουλε, αναλαμβάνω τα πολιτικά κόστη. Μέχρι την Τζακώνα να είναι αντισύριζα. Και μετά την Τζακώνα, όταν ανεβαίνουν στα Υπουργεία, να είναι ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε καλά και αγαπημένοι. Τελειώσαν αυτά. Δεν με ενδιαφέρει πού πιστεύουν ο κάθε δήμαρχος. Ας πιστεύουν σε όποιο πολιτικό χώρο θέλουν. Εξάλλου είμαστε καθορισμένοι. Γι' αυτό είπα πριν στην ερώτηση που μου είπατε για τις ταυτότητες, ότι οι άνθρωποι κάνουν την πολιτική και όχι πολιτική τους ανθρώπους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ωστόσο, υπάρχει κι άλλο ζήτημα, εγώ θα πω. Υπάρχει με τους αυτοδιοικητικούς. Γενικά, σας έχω ακούσει, έχετε καταφερθεί και κατά τον κύριο Σταθόπουλο. Με αφορμή, βέβαια, τα ζητήματα του ποδοσφαίρου. Δεν θα μιλήσω για τον κύριο Σταθόπουλο. Κρίθηκε από το ίδιο του το ΔΣ. Το διοικητικό του συμβούλιο. Το δημοτικό του συμβούλιο. Διοικητικό του λέω. Το δημοτικό του συμβούλιο. Οι ίδιοι τον καταγγέλουν. Οι ίδιοι τον καταγγέλουν. Και επειδή ο Κωνσταντινέας δεν έχει αιμονές για κανέναν, ναι. Για κανέναν. Ναι. Άλλο τα προσωπικά και άλλο το τι έχουν. Γιατί είναι θεσμικοί φορείς αυτοί οι άνθρωποι και εξυπηρετούν τους πολίτες. Στην Ιχαλία το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν να μην δώσει λεφτά. Ή να δώσει πολύ μικρότερο ποσό. Εγώ ενέργησα για να πάρει η Ιχαλία αυτά τα λεφτά και ας το ακούσουνε ή δεν το έχω ξαναπεί. Οι δημότες της Ιχαλίας. Δεν έβαλα ότι εγώ μπορεί να έχω κάποια αντιπαράθεση με τον κύριο Σταθόπουλε, γιατί ο κύριος Σταθόπουλος ως την ώρα είναι θεσμικός φορέας. Εγώ δεν κοιτάω το προσωπικό, κοιτάω το συμφέρον του ντόπου μου. Ούτε βγάλανε τον Κωνσταντινέα για να κάνει δημόσιες σχέσεις. Το έχω ξαναπεί αυτό. Αν είναι να κάνω δημόσιες σχέσεις, μπορούσα να τις κάνω πολύ προπριν και ούτε να μπω εδώ με αυτά τα δυσβάσταχτα μέτρα που πολλά επηρεάζουν την κοινωνία να κάθομαι
να έχω απολογητικό χαρακτήρα. Εγώ θα είμαι παντού, σεβόμενος στους θεσμούς, θα κρίνω τους πάντες και τα πάντα, όπως θα κρίνουνε τον Πέτρο, τον Κωνσταντινέα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Δεν μπορώ να το κάνω το άσπρο μαύρο, ούτε μπορώ να το κάνω το μαύρο άσπρο. Υπάρχει και το γκρι. Και την κυβέρνηση. Ε? Και την κυβέρνηση. Γιατί σας είδα σε γραμμή σύγκρουσης και θυμόμαστε την περιβόητη υπόθεση με την τροπολογία για την ΕΠΟ. Ξέρετε τι είπα, κύριε, για τις τάσεις. Και αναφερόμαστε στον κύριε Κανελόπουλε, ξέρετε τι είπα τη δεύτερη μου συζήτηση στον κύριο Τσίπρα. Στον Αλέξη τον Τσίπρα. Προσπαθούσα να μάθει σε ποια τάση είμαι. Του λέω, ο Κωνσταντινέας είναι στην τάση 220 βολτ ρεύματος. Και άμα αγριέψει γίνεται και 380. Δεν με ενδιαφέρουν οι τάσεις. Με ενδιαφέρει να είμαι ηθικός, που το έχω κερδίσει και γι' αυτό με βγάλανε οι πολίτες της Μεσσηνίας, και πρακτικός για τον τόπο μου. Ανεξαρτήτων κομματικών κριτηρίων που μπορεί να πιστεύει ο άλλος. Αλλά αν βάζουν τα κομματικά τους κριτήρια μπροστά και την υστεροφημία τους, τις πολιτικές τους υστεροφημίες μπροστά στα συμφέροντα του τόπου τους, θα έχουν και θα κάνουν με τον Κωνσταντινέα. Και σαν ατομικός, και τις εξετάσεις μου τις έχω δώσει από άλλους χώρους. Για πείτε μου λίγο για την τροπολογία, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί μεγαλοστομίες έχουμε ακούσει πολλές φορές στον χώρο του ποδοσφαίρου. Το θέμα είναι πού θα φτάσει η κατάσταση. Ακούστε, κύριε Κωνσταντινέα, κύριε Κανελόπουλε. Η τροπολογία ήταν η απλή αναλογική. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το αθλητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν όλοι βοούσανε. Δεν μιλάει κανένας για απλή αναλογική στα αθλητικά σωματεία, στις ομοσπονδίες. Ήρθε η στιγμή που ο γραφικός ο Κωνσταντινέας τα κατάφερε. Η τροπολογία ήταν αυτή. Του ζήτησα του Κοντονή να τη φέρει. Μου λέει, συζητάω με τις ομοσπονδίες, μαζευτήκαν όλοι οι βουλευτές, είχα το 80% και συμπαραστάτες, όλους τους βουλευτές, τους κυβερνητικούς, και αυτό είναι η ανταμοιβή μου, να ξέρετε, γιατί να υπογράψεις μια τροπολογία με τόσο μεγάλο νούμερο, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκρούσεις εκεί μέσα. Και ευχαριστώ τους βουλευτές που με στηρίξανε. Ήρθε η τροπολογία. Μου λέει ο Υπουργός, δεν μπορώ να τη φέρω στην παρούσα φάση γιατί συζητάω με τις ομοσπονδίες, με όλες τις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων. Εγώ επέμενα ότι θα την κατέθετα. Έγινε ένα συμβούλιο και δεν το έχω ξαναπεί πουθενά αυτό και μαζεύτηκαν όλοι οι βουλευτές που μαζεύτηκαν τις τροπολογίες, ο κύριος Φλαμπουράρης και ο κύριος Υπουργός με τον κύριο Γραμματέα. Εγώ πίσω τροπολογία του λέω, δεν παίρνω αν δεν μαζευτείς, δεν την περάσεις. Και ξέρετε, οι πολλοί συναδελφοί σας αυτά περιμένουν στην Αθήνα για να βγάλουν πρόβλημα, ρίχνει την κυβέρνηση ο Κωνσταντινέας. Δεν υπάρχει αριστερό, δεξιό, κέντρο. Υπάρχει το σωστό και το λάθος. Σεβόμενος τον Υπουργό, μου ζήτησε και δεσμεύτηκε ότι θα το φέρει στο αθλητικό νομοσχέδιο. Επειδή σε εγώ έχουν δει πολλά τα ματάκια μου, τόσα πολλά που ελπίζω να μην τα δει άνθρωπος, θα δεσμευτείς δημόσια, του λέω, απέναντι στον αθλητικό κόσμο που πίστεψε σε εμάς. Και ήταν και ο κύριος Φαλαμπουράρης, ο Αλέκος. Δημόσια, η δε μη πίσω εγώ δεν κάνω. Δεσμεύτηκε δημόσια και όπως έρχεται τώρα το αθλητικό νομοσχέδιο και όντως το κατέθεσε, φέρνει και την απλή αναλογική. Βέβαια θα γίνει συζήτηση, είναι 40 ημερών. Είναι στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Εάν δεν πιέσω, ας μην είμαι αρεστός στην κυβέρνηση μου, τι να κάνουμε, κύριε Κανελόπουλε, πρέπει να σπάσουμε και λίγα αυγά. Το να είμαι αρεστός και να κάνω δημόσιες σχέσεις θα μπορούσα να τις κάνω κι αλλού. Δεν με απασχολεί. Προχτές είχα συζήτηση τη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Πήγα για αυτό που είπαμε και τους προειδοποίησα ότι αν μείνει τμήμα εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και μίλησα και με τους εφοριακούς εδώ να ακούσω τη γνώμη τους. Μιλάτε για το ΣΔΟΕ τώρα. Για το ΣΔΟΕ που έκλεισε το ΣΔΟΕ και ανοίγει μια άλλη υπηρεσία. Κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα τον ορισμό. Ζητώ συγγνώμη. Και του λέω, μου λέει, δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το σχέδιο. Και τους είπα, όπως και στον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη που συμφώνησε. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ζητάω κάτι για τον τόπο μου επειδή είμαι βουλευτής Μεσσηνίας και έρχονται όλοι οι βουλευτάδες. Θα γίνει στην Καλαμάτα να ανοίξει. Γιατί εγώ δεν σου ζητάω γιατί είμαι ωραίος, σου ζητάω γιατί τεκμηριώνω αυτό που θέλω.
ότι έχουμε έσοδα 100 εκατομμύρια υποθέσεις, ότι έχουμε το λιμάνι, ότι έχουμε τα τσιγάρα, ότι είμαστε μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Δεν ζητάω κάτι αυθαίρετα. Τη δικαιολογώ, την τεκμηριώνω γιατί ζητάω να έχει εδώ. Και μου λέει θα το ορίσει η Επιτροπή. Και βέβαια του λέω θα το ορίσει η Επιτροπή. Αλλά να προσέχετε τι ορίζει η Επιτροπή. Γιατί αν ορίσει άλλα, θα ορίσω κι εγώ άλλα. Και θα πάω στον Αλέξη τον Τσίπρα. Και θέλετε να σας πω ποιο είναι το 38 παράδειγμα για τον Αλέξη τον Τσίπρα? Ότι 17 χρόνια διαιτησίας, κύριε Κανελόπουλε, και έτσι όπως έφυγα στη διαιτησία, ήταν ο μόνος πρωθυπουργός που είπε μετά από 4 χρόνια και 5 που έχω τελειώσει ότι υπάρχει μπαράγκα και ένα σύστημα που δεν το παραδεχόντουσαν όλοι. Και βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ. Δεν το είπε κανένας πρωθυπουργός. Και όταν κάναμε μια συμφωνία κυρίων, με ρώτησε αν είμαι τίμιος. Και του λέω εγώ είμαι τίμιος, εσύ είσαι τίμιος? Και αυτή ήταν η απάντηση. Οπότε, εάν ήμουν μία φορά ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είμαι 15 διαστόματος πρωθυπουργού. Και δεν το είπε σε συνεντευξούλα. Το είπε μέσα στη Βουλή. Και το είπε και στο συνέδριο. Και το είπε και πριν. Και το είπε και μετά και προχτές. Έχετε ακούσει κανένα πρωθυπουργό να πει τίποτα για μπαράγκες, για αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και γενικότερα στον αθλητισμό? Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν, ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και θα σας πω γιατί δεν το λέγανε οι προηγούμενοι. Γιατί αυτοί που έχουν τις ομάδες, κύριε Κανελόπουλε, είναι οι νταβατζίδες του κράτους. Γιατί αυτοί που έχουν τις ομάδες ελέγχουν μέσω των ομάδων και κατεβάζουν στους δρόμους οι παράγοντες για τα συμφέροντά τους, όχι για την ομάδα τους, την ομάδα τους, να πιέσουν τις κυβερνήσεις. Έχουν πολύ, είναι καλά ναλάρχες, έχουν μέσα. Αυτοί ορίζουν καλός ή κακός τον τόπο μας. Αυτούς πάμε να βγάλουμε. Και όχι να τους βγάλουμε αυθαίρετα. Μπορεί να είναι. Θα πληρώνετε, κύριε. Αυτό το τρίγωνο μέσων, ομάδων, εργολάβων είναι το τρίγωνο που έφερε την Ελλάδα και εκβίαζε την κάθε κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ώστε να την κατεβάζει κάθε μέρα για να μπορεί να κάνει στην άλλη κυβέρνηση τα χατήρια. Αυτό το κριτήριο πρέπει να κοιτάξει ο κόσμος. Ποιος πήγε στη Γαδά? Ποιος ήταν προχτές ο κύριος Ψυχάρης? Δυστυχώς τώρα δεν έχει λεφτά. Ακουμπούσε κανένας Ψυχάρη την Ελλάδα? Ακουμπούσε κανένας Κοντομινά στην Ελλάδα? Ακουμπούσαν και όλα αυτούς τους ανθρώπους? Τους ακουμπούσαν? Υπήρχε περίπτωση επί προηγούμενων κυβερνήσεων να ακουμπηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να πληρώνουν? Όχι. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί το πρώτο σκέλος είναι αυτό, η τιμιότητα, και το δεύτερο ώστε να προσφέρει 5 πράγματα παραπάνω στον πολίτη που είναι δυσβάσταχτο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ξεπεράσαμε και την ώρα και το πλαίσιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ζητώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα, γιατί έχουμε αφήσει κάποια ζητηματάκια και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μεσσηνίας. Αλλά φαντάζομαι θα μπορέσουμε σε μία από τις επόμενες επικοινωνίες μας να κάνουμε μια ειδική αναφορά, γιατί πονάνε κάποια ζητήματα στον τόπο μας και έχετε αναλάβει προσωπικά και κάποια θέματα και με την Τέντα και με κάποια. Δυστυχώς, την τελευταία λέξη θα πω. Δυστυχώς, ευελπιστώ σε καλύτερη συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες, τις δύο θεσμικές ιδιότητες. Σε πολλά ζητήματα έχουμε, σε πολλά δεν έχουμε. Έχουμε διαφορετικές απόψεις με τους τοπικούς παράγοντες. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι ο κόσμος πλέον έχει αποδομήσει τα κόμματα και καλώ όλους τους τοπικούς παράγοντες, ακόμα και τους πολιτευόμενους στη κεντρική κυβέρνηση, δεν κοιτάει το κριτήριο που ψηφίζει ο κόσμος, ίσως δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Είναι εκτός από το συλλογικό και το ατομικό κριτήριο.
Δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος με ψευδαισθήσεις. Κοιτάει το πρώτο κριτήριο που είναι η τιμιότητα και το δεύτερο κριτήριο είναι η εργατικότητα. Το αποτέλεσμα έρχεται μετά από αυτά τα δύο τα κριτήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.